Καταφέραμε και προηγηθήκαμε στην αρχή του παιχνιδιού. Αυτό μας έλυσε τα πόδια, μας έφυγε το άγχος, η πίεση. Πιστεύω ότι καταφέραμε και τις αδυναμίες του αντιπάλου τις καταφέραμε να τις εκμεταλλευτούμε και έτσι βάλαμε δύο γκολ πάνω μειότυπα. Πιστεύω ότι είμαστε πολύ καλοί μέσα στον χώρο, καλό τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ας και έκανε το αντίπαλο στο εμπασμίες το σκορ σε 2-1, αλλά είχαμε το παιχνίδι. Συνεχίζουμε. Είμαι ευχαριστημένος από τους ποδοσφαιριστές μου. Συνεχίζουμε. Σήμερα πιστεύω ότι έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Από το δεύτερο και το τέταρτο της κατηγορίας. Νομίζω ότι οι φίλαθλοι που ήρθαν ήταν ένα ωραίο παιχνίδι από τις δύο ομάδες ανοιχτό. Νομίζω ότι η ομάδα μου αδικήθηκε όταν κάνεις εκτός έδρας 5 ευκαιρίες και δεν παίρνεις κάτι. Μοιραία με μια καλή ομάδα θα εκμεταλλευτεί τα λάθη και σου βάλει γκολ. Και σήμερα εμείς κάναμε κάποια λάθη τακτικά. Στην άμυνα ειδικά να παίξουμε ψηλά και να παίξουμε offside που δυστυχώς ο αντίπολος ξέρει να το σπάσει και μας έβαλε 3 γκολ από καρμπόν. Νομίζω ότι από αυτό το παιχνίδι αξίζαμε κάτι παραπάνω. Πιστεύω ότι η ισοπαλία θα ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Δυστυχώς εμείς σήμερα χάσαμε. Θα ήθελα να πάρουμε κάτι εδώ για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Έχω πει ότι έχει ακόμα 6 παιχνίδια και ακόμα δεν έχει τελειώσει η κατηγορία και μαθηματικά. Πρέπει εμείς τώρα να κοιτάξουμε να το ξεχάσουμε αυτό γρήγορα και να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι με τη Δόξα Παραλίας που για μας είναι ένα ντέρμπι και πρέπει οπωσδήποτε το κερδίσουμε για να είμαστε ήρεμοι σε συνέχεια των υπόλοιπων παιχνιδιών. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες και για το παιχνίδι και για τη συμπεριφορά στον αγωνιστικό χώρο και εύχομαι στη Θήλα τότε το καλύτερο. Νομίζω μετά την ήττα του Άγιο Βασίλη μπορεί να και μπει και αυτή στην κατηγορία να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Χρόνος υπάρχει, παιχνίδια υπάρχουν. Έχω πει και παλιά ότι η κατηγορία αυτή έχει ομάδες ισοδύναμες που όλα μπορεί να είναι εφικτά. Και η Θήλα να αλλάξει τη ροή του πρωταθλητή, αλλά και οι ομάδες που από κάτω που θα μείνουν θα γίνει μεγάλη μάχη μέχρι το τέλος.